Γεια χαρά σε όλους φίλοι μου. Έχουμε πάρει εδώ πέρα τον Duster και έχουμε έρθει σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει και τόσο εύκολη πρόσβαση. Εδώ κατεβαίνεις μόνο με 4x4. Θα κάνουμε ψάρεμα LRF, όπως είπα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο. Είναι ένα ωραίο μέρος, όπως βλέπετε, στο οποίο ερχόμουν παλιά με το σεατάκι όταν ήταν 4x4. Λοιπόν, τώρα όμως έχω πάρει ένα κανονικό 4x4 και θα δούμε τι εκπλήξεις μας επιφυλάσσει. Είναι ένα φανταστικό μέρος για να δούμε τι θα δώσει από ψάρια. Θα ξεκινήσω με αυτό εδώ το ψαράκι. Ψαράκι φωνιάς. Να το. Συναγκριδάκι. Μάλλον είναι η εποχή τους. Μάλλον είναι η εποχή τους, γι' αυτό και πιάνε τόσο εύκολα. Α, τι θα σου ψάρει. Το έχει φάει και με λύση, όπως βλέπετε εδώ. Θα δούμε τώρα πώς θα ξαϊστώσουμε. Μάλλον με το πεσάκι. Πανέμορφο. Λοιπόν, πάμε να τα απελευθερώσουμε κιόλας. Έφυγε. Έχει ζωή το μέρος. Σίγουρα θα έχει μεγαλύτερες. Εδώ έχει και αρκετά σκαλώματα αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να μην χάσω κανένα τεχνητό. Να το πήρα. Πέρκα. Δυνατή πέρκα, νομίζω ότι είναι συναγίδα και αυτή. Μπαμ, βολή και ψάρι είναι. Βολή και ψάρι φαίνεται. Πάω λίγο πιο πέρα τώρα. Ωραία φαίνεται εδώ. Μάλλον πέρκα. Όχι. Συναγρίδα. Κι άλλη, πιο μικρή. Λοιπόν, ξεκίνησα από εκεί, έκανα το γύρο. Εντάξει, πήρα αυτά τα ψαράκια που πήραμε και τώρα θα δοκιμάσουμε λίγο από εδώ πέρα. Εδώ φαίνεται πιο άγριο το μέρος ακόμα. Βλέπετε πως είναι ο βυθός κάτω, τι πλάκες έχει. Όλα αυτά εδώ τα μέρη είναι φωλιές για σαργούς,
ίσως και ασυνακρίτες μικρές, έτσι μεγαλώνουν και μετά πάνε στα βαθιά, και απέναντι είναι αυτή η ομορφιά. Για να δούμε εδώ στο πλάι, να κάνουμε μια βολή έτσι. Γρήγορο μάζεμα όπως είπαμε, να μην δώσει το περιθώριο να σκαλώσει και να πατήσει κάτω. Πρέπει να είναι λιγότερο από μισό μέτρο. Να, αμέσως με το που έριξε. Με το που έριξα. Κι άλλοι. Εντάξει παιδιά, ένα έχω να πω. Γίνεται πανικός. Τα ψάρια τρώνε. Η χαρά του LRF. Δεν έχω τι άλλο να πω. Ωραία. Και εδώ η απελευθέρωση. Και έχει μια σπηλιά περίεργη. Που εκεί στο βάθος ακούω και θάλασσα. Λες. Το δοκιμάσουμε να δούμε τι παίζει. Ωρε φίλε. Τρέλα. Κοιτάξτε εδώ, δυστυχώς δεν μπορώ να ρίξω από εκεί. Μπορεί και να ρίξω. Μπορεί και να μπορώ. Αυτό είναι το σημείο. Εντάξει, εδώ με παραπάνω κύμα νομίζω ότι... Άστα καλύτερα. Μάλλον δεν μπορούμε να ρίξουμε εδώ πέρα. Δύσκολο μου φαίνεται. Εκεί πάνω έχει μια πέτρα η οποία έχει σφινώσει. Όταν λέμε πέτρα εννοούμε κοτρόνα τεράστια, ένα βράχο βασικά. Τέλος πάντων. Ωραία ήτανε. Πάμε σε άλλο μέρος. Άλλη εξερεύνηση. Ανέβηκα λίγο στο λόφο τώρα εδώ πέρα, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να ρίξω από εδώ. Έχω και τον αέρα και με το LRF θα μπλέκεται. Ωραίο σημείο. Κοιτάξτε έτσι μια θέα πανοραμική που έχει από εδώ πέρα. Αυτό θα ονομαστεί ψάρεμα εξερεύνηση. Έχει πολύ κάπαρ εδώ πέρα. Για όσους το γνωρίζω το φυτό. Λοιπόν. Εδώ έχει μια άλλη καμάρα έτσι. Σαν σπηλιά μικρή. Είναι λίγο στενά. Πω. Άντε γεια είναι από εδώ. Θα έχει τρελό βάθος. Αλλά νομίζω ότι δεν πάει άλλο, μέχρι εδώ είμαστε. Γιατί έχει το κενό, έχει την πέτρα εκεί πέρα που είχε πέσει. Ακριβώς από κάτω είναι άλλη σπηλιά που πήγαμε πριν να θυμάστε. Ωραία, κατεβαίνω τώρα και θα προσπαθήσω να ψάξω το μέρος από εκεί. Γιατί από εδώ, ό,τι ψάρι είχε και δεν είχε το πήραμε. Κάτι σαν κρυδούλες δηλαδή και μια πέρκα. Καλά, εντάξει, αστείο έτσι. Θα έχει και άλλα ψάρια σίγουρα. Και έχει αρκετό κατέβασμα τώρα, ε. Είναι όλο αυτό.
φιλαράκια μου, μέχρι εδώ ήταν. Ήταν ένα απολαυστικό ψάρεμα. Ελπίζω να το απολαύσατε κι εσείς. Είχε αρκετή εξερεύνηση. Εντάξει, δεν είχε μεγάλα μεγέθη ψαριών, όμως αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Έτσι αλλιώς με το LRF παιχνίδι να γίνεται. Αυτή τη τσιμπιά θέλουμε, έτσι. Αυτό μας αρέσει βασικά. Τώρα το μέγεθος, εντάξει. Όταν έχει, έχει. Όταν δεν έχει, δεν έχει. Τι να κάνουμε. Αλλά το παιχνίδι υπήρχε. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς καλά. Εύχομαι υγεία σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.